Δευτέρα, Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε ομόφωνα ότι διαφωνεί με το γάμο και την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Οι ιεράρχες είναι κάθετα αντίθετοι σε όσα προβλέπει το νομοσχέδιο. Η Εκκλησία δεν νομοθετεί, η Εκκλησία νοθετεί. Πήρε μία απόφαση χθες στην ολομέλειά της. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι είναι εντελώς αντίθετη με αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει και να νομοθετήσει μια τέτοια κατάσταση. Και βεβαίως η Εκκλησία με τον τρόπο της έδειξε ότι αυτό δεν θα το ευλογήσει. Αντιθέτως, ζήτησε από την κυβέρνηση να το αποσύρει. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε να κάνει κάτι διαφορετικό η Εκκλησία. Δεν ζούμε εποχές ρήξεων, δεν ζούμε εποχές αντιδράσεων, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς θα έλεγα σε αυτή την εποχή, ζούμε σε συμβιβασμούς. Νομίζω ότι η Εκκλησία με αυτή την στάση αφήνει την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καμία δυσκολία σε αυτό που έχει αποφασίσει. Όπως έγινε γνωστό, θα σταλεί μια επιστολή προς τους βουλευτές, η οποία θα είναι ένα νομικό κείμενο. Παράλληλα, θα συνταχθεί ακόμα μια επιστολή που θα αφορά τους πιστούς και θα διαβαστεί σε όλους τους ναούς της χώρας την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. Ναι, βεβαίως η απόφαση λέει αυτό, ότι κάθε Μητροπολίτης μπορεί στον δικό του χώρο, στη δική του επαρχία, να αναπτύξει τις δικές του αντιδράσεις, να ενημερώσει το χριστεπώνυμο πλήρωμα κυρίως και βεβαίως να κάνει και τις παραστάσεις στις τοπικές εκεί δυνάμεις των βουλευτών. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. 3, 4, 5 Μητροπολίτες οι οποίοι συνηθίζουν να υψώνουν λίγο τους τόνους, νομίζω ότι και αυτοί προσαρμόστηκαν σε αυτήν την ήπια διαχείριση που θέλει ο Αρχιεπίσκοπος για την Εκκλησία. Βεβαίως να πούμε ότι το κείμενο το οποίο συνέγραψαν και συνυπόγραψαν οι Μητροπολίτες, οι 75 παρόντες, διότι είχαμε και κάποιες απουσίες λόγω ασθενείας, νομίζω ότι είναι ένα κείμενο μνημειώδες. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι σκοταδιστικό όπως ακούω να λέγεται. Είναι βασισμένο στο Ιερό Ευαγγέλιο και στους Ιερούς Κανόνες. Η Εκκλησία δεν μπορεί να λοξοδρομήσει. Η Εκκλησία οφείλει να τα πει. Είναι το ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί. Από εκεί και πέρα ο καθένας αποφασίζει στα του οίκου του. Και βεβαίως η Εκκλησία εδώ με έναν τρόπο που θα έλεγα είναι σαν προειδοποιητικός, λέει ότι να λάβετε υπόψη και τους εμπνευστές και τους συνευδοκούντες σε αυτήν την απόφαση. Δηλαδή ό,τι συμβεί στην πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια από μια τέτοια αλλαγή του οικογενειακού καθεστώτος, να ξέρετε ότι θα είστε υπεύθυνοι όλοι εσείς που το νομοθετήσατε, το ψηφίσατε και το επιβάλλατε. Εμείς καταγράψαμε και είπαμε τη διαφωνία μας. Και αυτή, ξέρετε, η διαφοροποίηση της Εκκλησίας είναι σημαντική ως προς την, να χρησιμοποιήσουμε μία γλώσσα του μάρκετινγκ, ως προς το future shock. Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε η δημοσκόπηση της ΜΑΡ σχετικά με το τι λένε οι πολίτες για το γάμο και την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Αναφορικά με το ζήτημα του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο εξετάζει η δημοσκόπηση, η πλειοψηφία των πολιτών είναι θετικά διακείμενη ως προς το γάμο των ομόφυλων. Το 40,8 δηλώνει πως συμφωνεί και το 17 ότι μάλλον συμφωνεί, ενώ το 34% ότι διαφωνεί, ενώ το 5,8 ότι μάλλον διαφωνεί. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των ατόμων που απάντησε στη δημοσκόπηση διαφωνεί με την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια διαφωνεί το 55,2%, ενώ συνολικά με αυστηρές προϋποθέσεις συμφωνεί το 41%. Όσον αφορά για το τι λένε οι πολίτες για τα δικαιώματα για την παρένθετη μητέρα, το 80,8% των ερωτηθέντων απαντά πως συμφωνεί με το να έχουν ίσα δικαιώματα τα παιδιά των ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών, αλλά το 14,3% δηλώνει πως διαφωνεί. Όσον αφορά το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας, διαφωνεί απολύτως το 61,1%, μάλλον διαφωνεί το 9,1%, ενώ συμφωνεί απολύτως το 14,6% και μάλλον συμφωνεί το 12%.